Χάρης Κολός είναι από τους ηθοποιούς που είναι τόσο ειλικρινής που μερικές φορές μπορεί να παρεξηγηθεί. Δεν φοβάται να πει την άποψή του και είναι ευθύς στα πάντα. Με μια πορεία στο χώρο περίπου 20 χρόνια, ο ίδιος μέσα από τους ρόλους του μας αποδεικνύει πώς το ταλέντο μπορεί να σε καθιερώσει στη συνείδηση του κόσμου. Μπορεί φυσιογνωμικά να βγάζει την εικόνα του κακού παιδιού, ο ίδιος κρύβει μια ευαισθησία που μόνο οι καλλιτέχνες διαθέτουν. Καλός σύζυγος και πατέρας, ο Χάρης είναι δεμένος με την οικογένειά του και τη μικρή του κόρη. Χάρηκα που γνώρισα ένα διαφορετικό Χάρη, γιατί η εικόνα που είχα για τον ίδιο ήταν ενός ανθρώπου απλησίαστου και σκληρού. Χάρης Κολός, ο ωραίος της κυπριακής τηλεόρασης στο Guest List. Λοιπόν, πόσο γεροί είναι οι άντρες στην Κύπρο? Αρκετά. Πες μας για την παράσταση αυτή, έτσι, λίγα λόγια. Για την παράσταση. Ναι. Η παράσταση... Εκεί θα το πάρω. Η παράσταση διασκευάστηκε το κείμενο από εμένα και τον Χρήστο Γρηγοριάδη, το Full Monty. Είναι μια παράσταση βασισμένη περισσότερο από την παράσταση στα κυπριακά. Είναι μια παράσταση η οποία ασχολείται με και τα προβλήματα των Κυπριών και των δύο φίλων. Κάνεται με τραγελαφικά προβλήματα των σχέσεων στην Κύπρο. Δηλαδή είναι οι ξένοι που υπάρχουν στην Κύπρο, είναι τα προβλήματα ενός ζευγαριού, τα προβλήματα δύο φίλων, τα σεξουαλικά προβλήματα δύο άλλων ανθρώπων. Όταν αντιλαμβάνεσαι, είναι αρκετά. Γίνονται διάφορα στην παράσταση. Είναι μία, εγώ την έχω ονομάσει τραγική κομμωδία. Δραματική κομμωδία. Γιατί το δράμα του ενός φέρνει γέλιο στον άλλο. Έτσι. Το δράμα του ενός ενός φέρνει γέλιο στον άλλο, αλλά είναι μια πολύ έτσι, δύσκολη. Η παράστασή μας έχει πάρα πολύ γέλιο στον άλλο. Πάρα πολύ γέλιο. Αλλά δεν πάβει από το να προβληματίζει και να κεντρίζει κάποια έτσι στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία από σου παράσταση που πάει τόσο καλά? Δηλαδή, ποια είναι, ας σου πω, θέλω τρεις λόγους για να έρθω από την παράσταση. Okay. Οι τρεις λόγοι είναι ξεκάθαροι στην παράσταση. Πρώτον είναι, και δεν το λέω για να... Είναι η πάρα πολλά καλή διασκευή που κάνουμε μαζί με τον Χρήστο. Λοιπόν, δεύτερο είναι η πάρα πολλά καλή ηθοποιοί που παίζουν. Είναι ένας και ένας, να σου πω διαφορετικά. Το τρίτον είναι, θα το λέγα, η εφήμερη κατάσταση, η διαχρονική, ας το πούμε έτσι, κατάσταση η οποία βιώνει ο Κύπριος, κατάλαβες, και την καυστηριάζουν. Ναι. Έμαθα ότι σε κάποια φάση στην παράσταση είναι η επίμαχη στη στιγμή, τέλος πάντων, που οι πρωταγωνιστές μένουν γυμνοί. Ουσιαστικά ναι, υπάρχει κάποιο τεχνικό τρίκ το οποίο... Κάνα τεχνικό τρίκ, ενώ στα φώτα. Στα φώτα. Γυμνοί. Κάποτε πρέπει να σβήσουν τα φώτα. Ναι. Έμαθα ότι κάποια στιγμή, ίσως με αντίδραση από μια γυναίκα, κάπου διάβασα στην Λευκοσία. Μια γυναίκα πετέρα στη Λευκοσία, ναι. Πόσο επηρεάζει δηλαδή αυτό το πράγμα της παράστασης? Είδαμε ότι επηρεάζει τον κόσμο. Και σε αυτήν την περίπτωση είδαμε ότι ήταν λίγο. Κοιτάξτε να δει. Στου 100 που θα έρθουν να δουν την παράσταση, η παράσταση αρέσει στου 99,9. Εντάξει. Η συγκεκριμένη κυρία δεν είδε την παράσταση. Από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων. Άκουσε ότι αυτό μπορεί για ντροπή, έπρεπε να τσιρώνεστε μέσα στον κόσμο. Περιμένω. Α σου δώσουμε μπροστά και την παράσταση και ξαναμιλούμε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πει πώ γνωριστήκε με τη γυναίκα σου. Α, καλά. Πάμε, μίσο. Ούτε ξυρίζουν μέχρι να μην έρθει τον άλλο. Αφού μωρό. Σχολείο. Έχει τόσα χρονιά. Έχει αρκετά χρόνια. Yeah. Πολλά χρόνια. Διεκδικήσες τι? Ναι, δεν αφόρεσαι. Μου έπρεπε, ξέρεις, ναι. Διεκδίκησα. Ευκάλεσαι προς τον κόσμο το χαρακτήρα του κακού παιδιού. Δεν ξέρω, επειδή είναι οι ρόλοι που συντωθήκαν, είναι το φυσίκ σου, κάπως. Τούτο νομίζω ένα χαρακτηριστικό που σου λένε πάρα πολύ. Ότι έχεις ένα φυσίκ του κακού. Με άκου να δεις. Με αρέσει και με το πράγμα. Ναι. Αρέσει και πάρα πολύ. Βέβαια, αν με γνωρίσει ο άλλος, να καταλάβει ότι είμαι ακόμα πιο κακός. Ναι. Από ό,τι είχε που κάνει το εξωτερικό.
Εγώ διαφωνώ με τους τύπους, τις ταμπέλες που μπαίνουν πάνω σε, σε ηθοποιούς, αφού μιλούμε για το αυτό. Διαφωνώ με τις ταμπέλες που. Απλά είναι πρόκληση ένα ηθοποιό να κάνει σήμερα τον κακό, να τον καλό. Επειδή είναι περιορισμένοι οι χαρακτήρες που γράφονται για μια τηλεοπτική σειρά, π.χ. Εντάξει, στο θέατρο έχω κάνει, άρα έχω κάνει 70 ρόλους, ας πούμε. 65 ρόλους, οι οποίοι διαφέρουν ένας με τον άλλο. Στο θέατρο όμως, επειδή η ρόλη είναι περιορισμένη, να πρέπει να έχεις έναν κακό, τη νύχτα, π.χ. λένε τώρα, να έχεις έναν καλό, να έχεις έναν δικηγόρο, να έχεις έναν βασανισμένο, έναν περωτεύκεται. Συνήθως κάνω τους κακούς ή τους προτεύχονται. Καταλάβεις. Οκ. Θέλω να σε παράτησα πάρα πίσω στη σύζυγο και αγαπημένη μας ηθοποιό. Θέλω να πεις ένα αρνητικό της και ένα θετικό. Το θετικό είναι πάρα πολύ μεγάλος άνθρωπος. Το αντέχει με εμένα. Εντάξει, έχει η όποια ανυπομονή η Μαρία, απίστευτη μάνα, απίστευτη σύζυγος. Πάρα πολύ καλή, με τρομερή υπομονή και καταλαβαίνει απόλυτα. Το μόνο κακό της είναι ότι έχει με εμένα για άντρα της. Γιατί το λαλείς το τόσο. Γιατί έχω που είναι τα αρνητικά του κόσμου. Ναι. Είναι πολύ μεγάλος παπάς. Και αυτό είναι ο παπάς. Αλλά εγώ είμαι άνθρωπος πολλά της φουτούλης, να σου πω έτσι. Και το βασικά. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα που κρατά το σπίτι σε μια ζωή. Ο ρόλος του πατέρα. Γιατί κατά καιρούς είδα ότι συγκινείσαι. Ναι, παιδί, είμαι μεγάλος ερώτας. Είναι έρωτα. Είτε είναι η κόρη, είτε είναι γιος, είτε είναι μπράβο, φαντάζομαι, όχι κόρη. Ενώ πήγες. Είναι η απόλυτη ευτυχία. Και η απόλυτη ευθύνη. Και η απόλυτη, αν θέλεις, υπευθυνότητα. Μεγάλη ευθύνη. Θέλω να πεις έτσι ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που άκουσες για σένα. Γιατί κατά κύριο γράφονται για όλους που είναι επώνυμοι. Οι κριτικές ή οι κακές. Οι άλλοι γράφτηκαν γουστά πάρα πολύ. Είσαι από την άποψη που λένε να λένε το όνομα σωστά και ό,τι θέλει να λένε. Μα κοίταξε να δεις, κάνουμε μια δουλειά όπου είμαστε στη συνέχεια στην κρίση του κόσμου. Ωραία. Δεν μόνο να δούμε, α, ήταν πολύ καλή η δουλειά σου, είσαι πολύ καλός στο έργο, το άδεσπι θεατρική παράσταση, ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν μόνο τούτα. Αν ήταν έτσι, τότε δεν θα υπήρχε η προσπάθεια βελτίωσης να διατηράσει τον πύχη σε κάποιον επίπεδο. Αν ήταν όλα ρόδινα, δηλαδή πύχη. Εάν μια ομάδα έκανε το πρωτάθλημα, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Για 40 χρόνια, ωραία. Με διαφορά 30 βαθμών, ας πούμε, και δεν υπήρχε και η ανατροπή. Τότε θα προσπαθούσε για το τι. Καταλάβεις. Ναι, ναι, κατάλαβα, το θέλω να πεις. Οπότε η κακή κριτική είναι καλός να ορίσει. Αναγκάζεις να βελτιωθείς κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να βελτιωθείς, να προβληματιστείς. Σωστά. Καταλάβεις, να μην είναι πάνω από αυτή και να πεις, «Ωπ, έχω τα πράγματα στο τσιπάκι μου, έτα, με παρουσιάζοντας, θα είμαι καλός». Ναι. Δηλαδή στη δουλειά μας το καλός δεν περνά. Ναι. Το μόνο καλός δεν περνά. Ναι. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός για να σε αντέξει ειδικά το θέατρο. Ναι. Εσύ πώς θα έκρινες τον εαυτό σου? Εγώ είμαι ένας καλός ηθοποιός, όπου δουλεύω πάρα πολλά. Ωραία. Δεν είμαι το απόλυτο ταλέντο ηθοποιού. Είμαι ένας καλός ηθοποιός που δουλεύω πολλά. Σαν εμένα υπάρχουν πάρα πολλά. Καταλάβεις, υπάρχουν και πολλά καλύτεροι ηθοποιοί από μένα. Όπου ίσως να χρειάζεται να δουλέψουν πιο λίγο από μένα. Γιατί είναι πολύ καλύτεροι ηθοποιοί από μένα. Ναι. Εγώ σου λέω, είμαι ένας ηθοποιός που δουλεύω πολλά. Θα έκανες εκτός τη δουλειά σου? Όχι, κάνω ποτέ. Ποτέ στη δουλειά μου. Μπορεί να μην μου βγει κάτι, αν μιλούμε για το θέατρο, α πούμε. Ναι. Μα θα το προσπαθήσω να τραβήξω μέχρι τα άκρα να βγει εκείνο που γουστάρω. Όχι εκείνο που γουστάρω, εκείνο που γουστάρω σκηνοθέτης. Ναι. Εάν είμαι στη φάση του ηθοποιού και μόνο, εάν είμαι σε μια άλλη θέση, σε μια παραγωγή, θα προσπαθήσω να το κάνω. Είσαι παραγωγός όμως, φαντάζομαι ότι όντας παραγωγός, χρειάζονται να βρεθούν τα χρήματα, να βρεθούν. Μεγάλο ζόρι, μεγάλο ζόρι. Μεγάλο ζόρι. Πάρα πολύ μεγάλο ζόρι. Αλλά εκτός τη δουλειά θα δεχτεί τα γάμια. Εξαρτάται τι εκτός. Όταν υπάρχουν τα χρήματα, δεν μπορεί να κάνει τα σκηνικά τα ωραία. Θα σου θέσω διαφορετικά. Για να δεν βρει ζάχαρη να βάλει τον καφέ σου, εντάξει, πρέπει να βρει τον τρόπο να βρει τουλάχιστον μέλι. Αν δεν βρει ούτε μέλι, πρέπει να κόψει τι κελέ σου να βρει ένα γλυκαντικό στοιχείο να βάλει μέσα στον καφέ σου για να γίνει όπω το θέλει. Υπάρχουν διάφορα κανάλια στο να πάει στο στόχο σου. Καταλάβεις. Εκτός δηλαδή να μην βάλω ζάχαρη καθόλου, δεν θα πάω ποτέ. Οπότε θα βρω τον τρόπο μιας εναλλακτικής λύσης να γίνει και όμως πρέπει να γίνει.
Ο κόσμος θεωρεί ότι όλοι οι ηθοποιοί, οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι που είναι μπροστά στην τηλεόραση και κάνουν καριέρα έχουν και μια ζωή άνετη. Έχουν μια ζωή οικονομική. Οικονομική. Όχι, καλή, άκου να σου εξηγήσω. Ναι. Θέλω να πεις τα όψη στο κομμάτι αυτό, όπως το βλέπεις εσύ. Να σου το εξηγήσω. Στην Κύπρο, όπως σε όλη την Ευρώπη πιστεύω, στην Κύπρο τουλάχιστον, ας πούμε, δουλεύουμε στην τηλεόραση 8 μήνες. Ωραία. Κάποιοι κάνουν και θέατρο, κάποιοι δεν κάνουν θέατρο. Κάποιοι δουλεύουν και το καλοκαίρι, κάποιοι δεν δουλεύουν το καλοκαίρι, κάποιοι δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι, και πάει το χρόνο. Οπότε, το να δουλεύεις 8 μήνες και να μην βρίσκεσαι καλά, τέλος πάντων, αν το διαρρέσεις δια 12 μήνες, πέφτει πάρα πολλά. Και είναι μια δουλειά που είναι πολύ ρευστή η δουλειά μας. Φέτος έχεις δουλειά, το χρόνο παραμένεις. Ναι. Δεν δουλεύω σε έναν μικρό σε μια τράπεζα ή ξέρω εγώ σε μια επιχείρηση όπου όσο καλό και να σας κρατήσει η επιχείρηση γιατί... Οι Κύπροι ηθοποιοί πληρώνονται όσο θα έπρεπε για να προσφέρουν τηλεοπτικά, να σου πω. Mm. Πιστεύω πως όχι. Ναι. Η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία 4 χρόνια... Είναι μόνο κρίση. Το θέμα των λεφτών που παίρνει ένας παιδιός στην Κύπρο δεν είναι μόνο κρίση. Όταν στην Κύπρο των 4 καναλιών, έτσι, ο Ρίκαν, ένα σίγμα μέγα, κάνουν τηλεοπτικές παραγωγές. Ας ορίσω να φορώ και τώρα. Έχουμε 4 κανάλια που βγάλουμε 3 σειρές το κάθε κανάλι. Αν και δεν ευκαλούν όλες τις σειρές, όλες τις σειρές, 12 σειρές. Μέσον όρων από 8 ηθοποιούς σε 9, 90 ηθοποιοί δουλεύουν. Ωραία, στην Κύπρο υπάρχουν 400-500 ηθοποιοί. Αυτόματα αφού υπάρχει τόση πολλή προσφορά ηθοποιών και η ζήτηση είναι λίγη, να έρθει ο Αλέξης να σου δώσει, να σου δώσω τόσα, να θέλεις φίλοι μου. Και αν με τον άλλο που θέλει να δουλέψει, και με μισά, δεν πιο μαρκοδεύει. Ναι, επιλέγουν κάμεραμαν, επιλέγουν τη μακιγέρ, επιλέγουν... Τι επιλέγουν. Κάποιες ενέργειες ποτέ, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι σειρές βάλουν σε ρόλους σημαντικούς ενώσου, ανθρώπους που είναι του χώρου. Εντάξει, υπάρχει κανάλι με το Ρέξι Βόξο, τούτο αρέσει κάποια, δηλαδή, ο σύλλογος στο οποίο, δεν ξέρω, υπάρχει στην Κύπρο κάτι... Υπάρχουν σωματεία, ναι. Είμαστε, να σου το πω, έτσι, στην οργάνωση του πράγματος, στο θέμα των ηθοποιών, είμαστε για Παναγία. Τέλος. Τούτο σωματείο μπορεί να επέμβει να πει στους σκηνοθέτες στα κανάλια ότι, κοιτάξτε, έχει... Όταν δεν υπάρχουν κυρώσεις, μα τι μου λες τώρα, μιλούμε, κατασπράξαμε το πόνο οικονομικά, ας πούμε, διευθυντάδες ημικρατικών, διευθυντάδες συνεργατικών ιτρυμάτων, κεντρικής τράπεζας, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάμα μας απολυφάδι, ας πούμε, και έρχεται να τιμωρηθεί ένας. Να. Ούτε και έρθει. Να έρθουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε ποιον, σε ένα σωματείο που στηράζει τους ηθοποιούς. Ναι. Είσαι μια κλαδική, ας πούμε. Πότε κλάψεις τελευταία φορά? Α, θεωρώ μια ταινία. Πότε, προχτές, είναι μια εβδομάδα. Για κάτι δικό σου, για κάτι προσωπικό, ή ένιωσε από τους ανθρώπους που να ξεσπάσεις με έτσι τρόπο. Συγκινούμε εύκολα. Συγκινούμε εύκολα. Μπορώ να δω μου να τσουμάτιζω, να κάνω κιόλας. Ναι. Πιστεύεις στο Θεό? Ναι, παράδειγμα. Όλα γίνονται έτσι με μια θεϊκή εντολή, πιστεύω. Ναι. Ας πούμε, πάει σε κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή μου, να πάω, πάω να πάω στο από. Να κάνω προσκυνήματα μου, να πάω, ξέρω εγώ, να... Εξομολογήσε. Ναι, να κάνω την προσευχή μου πριν να ζουμηθώ. Ναι. Εξομολογούμε, όχι πάρα πολύ, αλλά εξομολογούμε. Ναι. Πιστεύω σε αυτό. Και τελειώνουμε σιγά σιγά, τι σε θυμώνει περισσότερο στη δουλειά σου? Ο ενδετισμός των συναδέλφων, πάρα πολύ, σπάζει με νεύρα. Ναι, το θεωρούσε. Και αυτοπροβολή, να προσπαθήσω έτσι. Έχουμε στάρ στην Κύπρο. Εγκριθάρ που έχουμε στην Κύπρο. Πού. Γιατί δεν πρέπει να είναι στην Κύπρο την τόση. Ποια διαφορά έχω εγώ, π.χ. που είμαι θεωρείο και ξέρει ένα αρκετός κόσμος, που ένα που δουλεύει να μέσα στο loft, να είμαστε στο loft, είναι ο υπέροχο χώρο. Τη διαφορά είναι ένα άνθρωπο που δουλεύει στον μπαρ, στο λόγο. Ή ακόμα να το πηγαίνουμε μέσα στην κουζίνα. Σταρ που, στην Κύπρο. Το σταρ είναι ένα πράγμα το οποίο εφεύραν τα περιοδικά, τα κανάλια, τα μήνυε, είναι πράγματα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
είναι αναμφισβήτητα το πιο πολυφωτογραφημένο μοντέλο της Κύπρου. Η εντυπωσιακή Ροζίτα Κεντάλα μπορεί να είναι μόλις 18 χρονών, κατάφερε όμως να έχει συνεργασίες που θα ζήλευαν πολλά μοντέλα. Μέσα σε 3 χρόνια κατάφερε να μιλάει όλη η Κύπρος για εκείνη. Φωτογραφίσεις, πασαρέλα, τηλεοπτική ρόλη, διαφημιστικά, συμμετοχή σε βίντεο κλιπς, φώτα, λάμψη, που όπως φαίνεται τελειώνουν για την ίδια στην Κύπρο. Σε μια εβδομάδα από σήμερα ήδη αφεύγει από το νησί μας για να κυνηγήσει τα όνειρά της στο εξωτερικό. Τι την όθησε στο να φύγει, τι έχει να θυμάται από όλα αυτά που έκανε στην Κύπρο και μετανιώνει για πράγματα. Λίγο πριν φύγει από το νησί μας, μιλάει αποκλειστικά στο guest list. Ροζιτάκι μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Λοιπόν, τι έχω μάθει? Τι έχω μάθει? Φεύγεις από την Κύπρο? Ναι, σε λίγες μέρες αποχωρώ, φεύγω επιτέλους. Γιατί το λες έτσι, επιτέλους? Γιατί να σου πω πώς το έχω καταλάβει και αυτό σε κάλεσα και ήθελα να τα πούμε κάποια στιγμή στην εκπομπή μας εδώ στο guest list. Τις τελευταίες μέρες βλέπω στο Facebook σου, επειδή σε παρακολουθώ, βάζεις διάφορα πραγματάκια τα οποία είναι έτσι λίγο με ένα παράπονο, με μια μελαγχολία. Θυμάμαι τα post του προηγουμένως ότι ήταν πιο ευχάριστα, πιο χαρούμενα. Συμβαίνει κάτι και θες να φύγεις? Βασικά δεν μου συμβαίνει κάτι κακό εδώ στην Κύπρο, απλά εντάξει, θέλω να ακολουθήσω βασικά το όνειρό μου. Και επειδή το έχω σαν στόχο να πάω στο εξωτερικό, είπα να ξεκινήσω τώρα που μου έχει δοθεί μια ευκαιρία στη χώρα μου, ειδικά στη Φιλανδία. Ναι. Και έτσι αποφάσισα να φύγω. Την Παρασκευή που μας έρχεται, φεύγεις, ναι, με το καλό. Σε μια εβδομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο? Βασικά θα πάω στα Καλλιστεία στη Φιλανδία. Και την επόμενη Κυριακή θα είναι το casting, so πρέπει να φύγω από την Παρασκευή. Α, σου έγινε πρόταση να πας στα Καλλιστεία? Ναι, έχω περάσει στις 50 πρώτες και τώρα θα επιλέξουν τις 10. Ουσιαστικά αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που φεύγεις. Ναι. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Τα λέγαμε πριν 3 χρόνια που σε πρωτογνώρισα, ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ευκαιρία σου. Θα ήθελες να μείνεις εκεί ή να πας και να αντιχθειωθείς περισσότερο? Δηλαδή, η μόδα πλέον είναι Ιταλία, Γαλλία, Λονδίνο. Εννοείται πως θέλω να δοκιμάσω κι αλλού, όμως αν βγω πρώτη στο διαγωνισμό θα πρέπει να μείνω ένα χρόνο εκεί αναγκαστικά, γιατί θα πρέπει να κάνω και δουλειές μέχρι να έρθουν και τα επόμενα Καλλιστεία. Και μετά από αυτό εννοείται πως θα κοιτάξω κι αλλού να δω τι μπορώ να κάνω. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος σου, δηλαδή ξεκινώντας σε αυτό το χώρο, στα 15 σου και πιο πριν ακόμη, πού το φανταζόσουν ότι θα ήθελες να φτάσει όλο αυτό? Δηλαδή, να πάρεις στο εξωτερικό, να αναγνωριστείς εκεί, να δουλέψεις σε μεγάλους οίκους μόδας. Πού το έχεις ορίσει εσύ αυτό, τη μεγάλη επιτυχία? Βασικά, όταν ήμουν πιο μικρή, δεν το έπαιρνα και στα σοβαρά. Ναι. Το έπαιρνα για πλάκα. Τώρα πλέον, επειδή βλέπω πως έχω δουλειά εδώ στην Κύπρο και ήδη με ζητήσανε και στο εξωτερικό, είχα μερικές προτάσεις, πλέον έχω βάλει τον πήχη πολύ ψηλά. Έχω στόχους για μεγάλους οίκους, όπως είχες πει. Τώρα δεν ξέρω, θα δείξει. Μάλιστα. Έχεις καταλάβει το πόσο όμορφη είσαι? Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην είμαστε τόσο έτσι, να είμαστε τόσο ωραίοι, το λέω και για μένα δηλαδή, λέμε εντάξει, οκ, είμαι ένας μέτριος άνθρωπος. Αλλά θέλω να μπω στη ψυχοσύνθεση κάποιου ανθρώπου που πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίος, και το λέω και για σένα. Έχεις καταλάβει πόσο ωραία είσαι? Βασικά το ακούω καθημερινά. Εγώ δεν μπορώ να το νιώσω, να νιώσω ότι είμαι όμορφη. Δεν πιστεύω πως είμαι κάτι ξεχωριστό. Ας πούμε, έχει μέρες που ξυπνά και λέω, τι μούρη είναι αυτή, ξέρω, ναι, εγώ. Γιατί με λένε όλοι τόσο όμορφη? Εντάξει, δεν νιώθω όμορφη, δεν το έχω καταλάβει ακόμη αυτό. Και πιστεύω είναι καλό γιατί έτσι... Πιο προσγειωμένη. Ναι, είμαι πιο προσγειωμένη και... Σου άνοιξε πόρτες η ομορφιά? Εννοείται πως ναι. Ναι. Πάμε λίγο πίσω στα Καλλιστεία, μιλώντας για τα Καλλιστεία στη Φιλανδία, στη χώρα σου. Γιατί δεν πήγες στα Καλλιστεία της Κύπρου? Βασικά... Λόγω του ότι ήσουν αναγνωρίσιμη πλέον, γι' αυτό τον λόγο. Το έχω και συζητήσει αυτό με φίλες μου. Πολλές μου είπανε να μην πάω γι' αυτό τον λόγο. Άλλες μου είπανε πως δεν έχω κάτι να κερδίσω. Ναι. Κοιτάξτε, μετά είχα μάθει τις δοκιμασίες που θα γίνουν, πώς θα είναι τόσοι μήνες, οι διαδικασίες, ναι, τα επεισόδια και όλα αυτά και δεν ήθελα να πάω. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Κύπρο θα σε αφήσω. Ένιωσες κάποια στιγμή να σε εκμεταλλεύονται διάφοροι
στο θέμα της δουλειάς. Δηλαδή, η Ροζίτα μου όλα κάνει αυτό, όλα κάνει εκείνο, χωρίς λεφτά τις περισσότερες φορές. Ξέρουμε ότι στην Κύπρο είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ένιωσες αυτή την εκμετάλλευση? Αρκετές φορές. Όμως πλέον δεν το κάνω με τίποτα. Μόνο όταν ξέρω πως είναι πραγματικά για φιλανθρωπικό σκοπό, όπως ήταν το dancing, ναι. Όπου είχα πάει εντελώς γιατί ήταν φιλανθρωπικό σκοπό, ήθελα και εγώ να βοηθήσω με τον τρόπο μου. Πλέον όμως, επιδείξεις μόδας, ξέρω τι γίνεται πίσω από όλα αυτά, ξέρω ποιοι πληρώνονται, ξέρω πως τα μοντέλα πλέον δεν παίρνουν ναι. τίποτα σε όλα αυτά και πλέον εγώ δεν το κάνω. Εσύ βγάλεις λεφτά μέχρι στιγμής? Έχω βγάλει λεφτά γιατί είμαι προσεκτική, ξέρω ποιες δουλειές πρέπει να κάνω. Ναι. Πλέον προσέχω και τα φιλανθρωπικά που πρέπει να κάνω. Ναι. Και έτσι βγάζω λεφτά. Ναι. Αδικήθηκε στο χώρο σου το ότι είσαι ένα πρόσωπο το οποίο βγήκε στα φώτα πολύ νωρίς. Έκανες φωτογραφίσεις, εξώφυλλα, πασαρέλα, στη σειρά που ήσουν στο Σίγμα. Δηλαδή η προβολή ήταν μεγάλη. Θεωρείς ότι αυτό ήρθε και μπούμεραν σε σένα, ότι κάποιοι άνθρωποι πλέον θα λένε η Ροζίτα ναι μεν είναι πολύ ωραία, αλλά έχει εκτεθεί πολύ. Έχασες δουλειές από αυτή τη σκέψη μόνο? Πιστεύω πως έχω χάσει, γιατί μερικοί θα λένε αυτή είναι παντού. Ξέρεις, μπορεί να μην θέλουν να με έχει και κάποιος άλλος στην κολεξιόν του για φωτογράφηση ναι. κάπου αλλού, γιατί με είχε κάποιος άλλος. Γι' αυτό πλέον τον τελευταίο χρόνο δεν είχα κάνει και πολλές δουλειές, έτσι ώστε να κάνω κάποιες επιλεκτικές και τώρα... Μετανιώνεις για αυτή την έκθεση τη μεγάλη που είχε πάρει το όνομά σου και η εικόνα σου, γιατί στη δικιά σου περίπτωση θεωρώ ότι η εικόνα σου προηγείται το όνομά σου. Δηλαδή βλέπω ποια είσαι και λένε «Α, είναι η Ροζίτα». Πιστεύω πως ναι, πρέπει να ήμουν πιο προσεκτική από την αρχή, να ήμουν πιο επιλεκτική στις δουλειές μου. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα προσπάθησα, το έστρωσα το πράγμα. Ναι. Πλέον... Πιστεύεις ότι η συμμετοχή σου στην τηλεοπτική σειρά στο Σίγμα ήταν λάθος? Όχι. Έμαθες πράγματα? Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Με έμαθε και έτσι περισσότερο ο κόσμος. Πήρα και αρκετές δουλειές από εκεί. Και δεν ξέρω, στην τηλεόραση έχεις πιο πολύ αυτοπεποίθηση, μετά εκφράζεσαι πιο εύκολα. Ναι. Έχω γνωρίσει πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλό για μένα η τηλεόραση. Ναι. Η συμμετοχή σου στο παιχνίδι, στον dancing και τα πολύ αρνητικά της σχόλια που ακούστηκα για σένα και τη συμμετοχή σου. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να μιλήσετε, δεν μπορείτε να εκφέρετε άποψη κτλ. Αυτό πιστεύεις ότι ήταν κακό για τη συμμετοχή σου? Δηλαδή, το ότι ακούγες αρνητικά σχόλια συνέχεια και δεν μπορούσες να απαντήσεις. Βασικά δεν ήθελα κιόλας να απαντήσω, γιατί είχα ακούσει σε προηγούμενα dancing πως απαντούσαν και πως μιλούσαν κιόλας άσχημα. Όμως γιατί εγώ πήγα για ένα σκοπό, για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και οι κριτές, ας πούμε, λέγανε τόσα αρνητικά σχόλια, δεν ξέρω γιατί, δεν μπορούσα να γίνω χορεύτρια από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Έκανα και προσπάθεια, άκουγα συνέχεια αρνητικά. Μετά δεν προσπαθούσα καν ούτε που με ενδιέφερε. Πήγαινα απλά για αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό. Έκατσες όμως 4 live, 5? 5 live έκατσες. 5 live. Ο κόσμος τι σου έλεγε, που σου έχεις επαφή με το Facebook, φίλοι σου, τι σου λέγανε για τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι? Βασικά εντάξει, μου λέγανε πως ήμουνα καλύτερη από το προηγούμενο live, κάθε φορά και καλύτερη. Όμως μου λέγανε πως έπρεπε να απαντάω στους κριτές. Εγώ δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί εντάξει, δεν με ενδιαφέρει και πολύ προς το τέλος, όπως είπα. Ναι. Στον χώρο της μόδας, σε παίρνω τώρα από το ένα στο άλλο. Σε πράξεις της κακία από μοντέλα που ίσως να συνεργάστηκες, από κομμωτές, ξέρω εγώ, κάποιους σχεδιαστές. Υπήρξαν περιστατικά τα οποία σε στεναχώρησαν γιατί δεν ήξεραν και το ποια είσαι και στεκούνταν μόνο στην εικόνα σου? Εντάξει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν ακούσες αρνητικά σχόλια και κακίες, ειδικά από μοντέλα. Έχω ακούσει και από μοντέλα αρκετά. Όμως πιστεύω όλα αυτά γιατί εγώ δεν τα πιστεύω κιόλας. Ξέρω ποια είμαι, ξέρω τι κάνω. Οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου ξέρουν ποια είμαι, τι κάνω. Εγώ πλέον δεν ακούω γιατί πιστεύω και βασικά ξέρω, είναι σίγουρο πως είναι λόγω ζήλιας όλα αυτά. Πώς το διαχειρίζεσαι όμως, δηλαδή ξέρεις ότι π.χ. εγώ που είμαι μοντέλο κατηγορώ εσένα. Και την ίδια στιγμή θα βρεθούμε σε μια πασαρέλα να κάνουμε μαζί, να δείξουμε κάποια ρούχα. Πώς αντιδράσεις όταν δεις αυτό το άτομο που ξέρεις ότι χθες ή πριν λίγο σε κατηγορούσε?
Και το ξέρεις. Απλά δεν ασχολούμαι καν. Την έχω ανυπάρκτη. Ναι, δεν ασχολείσαι. Με τίποτα, όχι. Ούτε καν να την κοιτάξω, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, θα σε πάρω τώρα στο Facebook. Φαντάζομαι ότι το Facebook σου πλημμυρίζει κάθε μέρα με πάρα πολλά μηνύματα. Και μηνύματα και αγάπης από φίλους ή από άνθρωπους που σε θαυμάζουν και μηνύματα λίγο πιο περίεργα από άντρες οι οποίοι ίσως να θέλουν να σε πλησιάσουν, να σε γνωρίσουν. Υπάρχουν τέτοια μηνύματα λίγο πιο περίεργα τα οποία σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Γελάς και φαντάζομαι πως... Υπάρχουν τέτοια μηνύματα, όμως όταν διαβάζω την πρώτη πρόταση και καταλαβαίνω πως θα υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο, δεν το διαβάζω καν. Το σβήνω απλά. Το πιο προσβλητικό που άκουσες ή το πιο ενοχλητικό που σου έστειλαν? Είναι και κάτι σχόλια που βάζουν στις φωτογραφίες, που είναι λίγο πιο πρόσεχα, αλλά εντάξει, τα σβήνω. Δεν θέλω κάτι τέτοιο στο προφίλ μου. Ναι. Και έτσι διαγράφω και αυτούς που μου τα κάνουν. Ναι. Πόσο σε... Αυτό που είπες τώρα για τα σχόλια, τα πιο π.χ. πρόστιχα ή πιο βρισχές, πώς το διαχειρίζεσαι? Δηλαδή, ένας που δεν ξέρει ποια είσαι, μπαίνει στη διαδικασία να βάλει μηνύματα τέτοια σχόλια στο Facebook. Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό? Βασικά, εντάξει. Αναρωτιέσαι γιατί ο άλλος να γράψει αυτό? Μπορεί να το ψάξω κιόλας, όμως να μην μιλήσω με τον ίδιο. Να ρωτήσω κάποιον. Ίσως να έδωσες κάποιες αφορμές το να ασχοληθούν με σένα. Του τύπου είσαι ένα Σάββατο έξω, βάζεις μια φωτογραφία και είσαι στην τρελή χαρά. Σου λέω, για παράδειγμα, με 10 φίλους σου. Ναι. Ξέρεις, επηρεαζόμαστε πολύ με το τι βλέπουμε στο Facebook. Ναι. Και στο λέω και προσωπικά, γιατί σου λέω παραδείγματα δικά μου. Mm-hmm. Ίσως να φταίμε κι εμείς το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Εντάξει, εννοείται. Μπορούσαμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, όμως πιστεύω πρέπει να είναι πιο open-minded. Εγώ δεν κρίνω από μια φωτογραφία που βάζουν στο Facebook. Δεν αρχίζω να κάνω σκέψεις δικές μου και σενάρια. Έκανες λάθη μέχρι τώρα. Λάθη και στα προσωπικά σου και στα επαγγελματικά σου. Και στα προσωπικά μου έκανα αρκετά λάθη και στα επαγγελματικά μου. Όμως πλέον πιστεύω θα τα αφήσω όλα πίσω, θα ξεκινήσω μια καινούρια αρχή στο εξωτερικό και θα κάνω ό,τι είναι καλύτερο για μένα και μετά θα έρθουν όλα τα άλλα. Ναι. Θα κοιτάξω τα επαγγελματικά μου και μετά τα προσωπικά μου. Ναι. Στο θέμα των προσωπικών θα σε πάρω λίγο. Θέλω να μου πεις πόσο σε επηρεάζει αυτό στη δουλειά σου. Καταρχήν δεν ξέρω, είσαι μόνη σου αυτή την περίοδο ή είσαι... Όχι, αυτή την περίοδο είμαι μόνη μου. Μόνη σου. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου να έχω κάποιον τώρα. Αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή που ίσως να είσαι σε μία σχέση, πόσο επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη δουλειά σου? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχοντας κάποιος δίπλα του εσένα, θα ζήλευε και λίγο. Εσύ πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό όταν... Ζήλια υπήρχε αρκετή. Όμως προσπαθούσα να μην δίνω αφορμές ή ας πούμε να του φύγω αυτή τη ζήλια από πάνω του. Όμως δεν γινόταν με τίποτα και έτσι δεν προσπαθώ αυτό καν. Αυτό δεν σε τρομάζει ότι κάποια στιγμή θα το έχεις στο μέλλον, θα το έχεις συνέχεια? Ότι επειδή είσαι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα σου να φοβάται να... Όχι να σε εμπιστευτεί, να φοβάται να νιώσει ασφάλεια ότι... Γιατί είσαι πραγματικά από τις πολύ όμορφες κοπέλες που βλέπουμε, όχι Κύπρο, και εξωτερικό. Βασικά, αν βρω κάποιον άντρα με τον οποίο θα είμαι κι εγώ εντάξει και βλέπω πως είναι και εκείνος εντάξει, μπορεί να αφήσω και την καριέρα μου πίσω. Θα άφηνες το μοντέλο για τον ανερώτα? Για τον ανερώτα όταν ήμουν σίγουρη. Ναι. 100%. Να σε πάρω έτσι για τελειώνουμε σιγά σιγά. Σε 10 χρόνια από τώρα, δηλαδή είσαι 18. Ναι. 17-18, 18, ναι. Να σου πω εγώ στα 25 σου, να μην το πάρω στα 28, γιατί να σου πάρω στα 25. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου, δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι να εξελίσσεται όλο αυτό? Εντάξει, αν σου πω τις φαντασίες μου, θα μου πεις ψωνάρα. Ναι. Δεν είναι καλό δεν είναι κακό μάλλον να κάνουμε όνειρα, γιατί το παλεύουμε. Όμως δεν θέλω να τα λέω κιόλας, μην τα γρουσουζέψω, αλλά... Εντάξει, θα ήθελα να ήμουν έτσι γνωστό μοντέλο. Στο εξωτερικό, ρε, κάνεις καριέρα. Στο εξωτερικό, ναι. Ίσως να ασχοληθώ και λίγο με τηλεόραση. Ναι. Αυτά. Τηλεόραση τι, σε κάποια σειρά ή παρουσιάστρια? Συμπαρουσιάστρια, όχι μόνη μου. Γιατί όχι μόνη σου? Δεν μπορώ, δεν θα λέω μόνη μου, θα μιλάω μόνη μου. Εντάξει, είσαι μικρή ακόμη. Λοιπόν,
Εγώ σου εύχομαι πραγματικά, τώρα το άκουσα προηγουμένως όταν ξεκινούσαμε, ότι φεύγεις για ένα διαγωνισμό στη Φιλανδία, στη χώρα που κατάγεσαι. Σου εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι από τα άτομα τα οποία, όταν σε πρωτογνώρισα πριν από 2-3 χρόνια, σου είπα ότι πάρε μια βαλίτσα και φύγε στο εξωτερικό, εκεί θα καταφέρεις περισσότερα πράγματα. Και να ξέρεις ότι εμείς που σε αγαπάμε πραγματικά θα είμαστε δίπλα, σε στηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ επίσης. We'll be right back.